Στοπ στο πρόγραμμα των διαγραμμίσεων σε ολόκληρο το νομαρχιακό ειδικό δίκτυο Λάρισας, βάζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να μην εκδίνει την πρόσληψη του αριθμού των υπαλλήλων που απαιτούνται για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα της νομαρχίας. Κάθε χρόνο από αρχές Απριλίου η νομαρχιακή αρχή Λάρισας ξεκινούσε τη διαγράμμιση όλου του νομαρχιακού δικτύου στο νομό και τον καθαρισμό αριστερά και δεξιά από τα χόρτα. Φέτος δυστυχώς δεν έχουμε έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών να μπορέσουμε να προσλάβουμε τους οδηγούς για να δουλέψουν και το μηχάνημα της διαγράμμισης και το μηχάνημα το οποίο καθαρίζει τα χόρτα. Έχουμε έγκριση από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρει έγκριση ακόμα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε μια περίοδο μάλιστα που το καλοκαίρι βρίσκεται πρώτων πυλών και μετά την καταπώνηση του δικτύου από την κυκλοφορία των οχημάτων τους χειμερινούς μήνες λόγω του κλεισίματος του δρόμου στα Τέμπη, η ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των διαγραμμίσεων και του καθαρισμού των χόρτων κρίνεται επιτακτική για την ασφάλεια των επισκεπτών και των παραθεριστών που θα μετακινηθούν από και προς τα παράλια του νομού. Περιμένουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας δώσουν έγκριση ούτως ώστε να μην μένουν τα μηχανήματα της νομαρχίας ακίνητα και να μην παραμένει και το οδικό δίκτυο αδιαγράμμιστο.